Στο σημερινό βίντεο θα μιλήσουμε για τον καρκίνο της ελιάς και τον τρόπο αντιμετώπισής του, κυρίως μέσω του κλαδέματος που αφορά και το κανάλι μας, και φυσικά μετά θα εφαρμόσουμε και χαλκό, θα τα εξηγήσουμε αργότερα. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες επιστημονικές, αναγκαστικά θα μιλήσω και για θεωρία, θα κόψω όσες πιο πολλές λεπτομέρειες μπορώ. Ο καρκίνος της ελιάς προκαλείται από ένα βακτήριο, το Pseudomonas avastanoi. Και μένουμε εκεί, δεν χρειάζεται να αναλύσουμε τίποτα παραπάνω. Είναι βακτήριο που σημαίνει ότι κυκλοφορεί ελεύθερα στην επιφάνεια του δέντρου. Ο τρόπος που προσβάλλει το δέντρο είναι βρίσκει πληγές, μπαίνει μέσα και το ίδιο το βακτήριο εκρίνει αυξίνη, την ορμόνη αυτή που αυξάνει το δέντρο. Ο τρόπος που λειτουργεί η αυξίνη είναι μαλακώνει τα κύτταρα, τα κυταρικά τυχώματα των κυτάρων, και από τη στιγμή που μαλακώνουν, από τη σπαργή, από το νερό που μπαίνει μέσα από την πίεση, αυτά διωγγώνονται. Με αποτέλεσμα θα δημιουργούνται αυτές οι γνωστές εξογκώσεις. Έλα Μιχάλη, καμεραμάν κοντά μου. Τα εξογκώματα αυτά εδώ πέρα και αυτές εδώ οι αλλοιώσεις. Ας δείξουμε ένα πιο χαρακτηριστικό. Τα γνωρίζετε όλοι, δεν είναι κάτι καινούριο. Οι παράγοντες λοιπόν που μας ενδιαφέρουν εμάς για την καταπολέμηση του βακτηρίου είναι τρεις. Είναι το ίδιο το βακτήριο, το οποίο όταν αυξηθεί πάρα πολύ σε πληθυσμό, εύκολα επιμολύνει γιατί βρίσκει πληγές. Ο δεύτερος παράγοντας είναι οι πληγές αυτές καθεαυτές, και ο τρίτος παράγοντας είναι η αυξίνη, η ορμόνη. Ας δούμε λοιπόν τι μπορούμε να κάνουμε. Για να περιορίσουμε τον πρώτο παράγοντα που είναι το ίδιο το βακτήριο, μέσω του κλαδέματος αφαιρούμε τα προσβεβλημένα κομμάτια. Όπως βλέπετε εδώ για παράδειγμα. Αφαιρούμε ό,τι είναι προσβεβλημένο με στόχο να αφαιρέσουμε πηγή μόλυνσης. Άρα αφαιρούμε μαζικά τα βακτήρια από το δέντρο και μειώνουμε τους πληθυσμούς τους. Μειώνουμε τις πιθανότητες επαναμόλυνσης. Ο δεύτερος τρόπος για να μειώσουμε το ίδιο το βακτήριο είναι με χαλκού χασκευάσματα. Βορδιγάλιο πολτό, ξυχλωρίουχο χαλκό και πάει λέγοντας. Και εκεί χρειαζόμαστε δύο εφαρμογές το χρόνο. Σίγουρα μία όταν κλαδεύουμε. Καλό είναι να γίνει μία όταν μαζεύουμε, όταν ραβδίζουμε, διότι δημιουργούμε πληγές εμείς οι ίδιοι στο δέντρο. Αν αυτά τα δύο συνδυαστούν, μπορούμε να εφαρμόσουμε μία μία χορήγηση χαλκού. Και ένας τρίτος τρόπος είναι να μειώσουμε την υγρασία και να αυξήσουμε να μειώσουμε την υγρασία. Πώς γίνεται αυτό? Αυξάνοντας τον αερισμό και το φωτισμό στο δέντρο. Άρα κλαδεύουμε με τέτοιο τρόπο λίγο πιο αραιά από ό,τι συνήθως, ώστε να περνάει περισσότερο φως, περισσότερος αέρας μέσα στο δέντρο, για να στεγνώνει και να δυσκολεύεται το βακτήριο να πολλαπλασιαστεί, να μετακινηθεί. Ο δεύτερος παράγοντας που είπαμε είναι οι πληγές. Πληγές πώς δημιουργούνται? Από τον άνθρωπο με το κλάδεμα και με το ράβδισμα, από τη φύση με το χαλάζι και με τον παγετό. Ήτι, όταν κλαδεύουμε, απολυμμένουμε τα εργαλεία μας, ραντίζουμε με χαλκό για να επουλώσουμε, για να προστατεύσουμε τις πληγές που κάναμε, βάζουμε πάστα. Ξέρετε πως μπαίνει πάστα, δεν χρειάζεται να το δείξουμε στο βίντεο. Όπου έχουμε μεγάλες τομές, βάζουμε πάστα και απολυμμένουμε συχνά τα εργαλεία μας με αυτόν εδώ τον τρόπο. Τέλος πάντων, έχουμε ένα μπουκαλάκι με ενόπνευμα, δεν χρειάζεται ιδιαίτερα πράγματα, κυρίως εκεί που κόβουμε αλλά και εκεί που κρατάμε. Απολυμμένουμε λοιπόν τα εργαλεία μας. Για το κομμάτι του χαλαζιού κλαδεύουμε έτσι ώστε να αερίζεται το δέντρο, αλλά να υπάρχει μια σχετική πυκνή βλάστηση για να προστατεύει το δέντρο από το χαλάζι. Αυτά που κουβεντιάζουμε τώρα είναι για την καταπολέμηση του καρκίνου. Αν έχουμε δηλαδή δέντρα σαν αυτά εδώ πέρα, όπου ο καρκίνος, η προσβολή του είναι τεράστια,
δεν είναι ένα-δύο εξωγκώματα εδώ και εκεί. Αυτή τη στιγμή εγώ κλαδεύω με σκοπό να καταπολεμήσω τον καρκίνο, όχι απλά να τον κρατήσω σε χαμηλά επίπεδα. Τότε μας ενδιαφέρει το δέντρο να είναι σχετικά γεμάτο για να προστατεύεται από τον, από το χαλάζι. Μέχρι ο πληθυσμός σε όλο τον ελαιόνα του καρκίνου της ελιάς να πέσει, ώστε μετά να μην έχουμε θέμα. Ακριβώς ο ίδιος τρόπος, δηλαδή να έχει μια σχετικά πυκνή βλάστηση, προστατεύει το δέντρο και από τον παγετό και προστατεύει και όλο τον ελαιόνα από τον παγετό, γιατί το ένα δέντρο μετά λειτουργεί ως ανεμοθράφησης για τα επόμενα, περιορίζοντας έτσι την επίδραση του παγετού. Άρα το κλάδεμα που κάνουμε για την καταπολέμηση του καρκίνου είναι πολύ συγκεκριμένο. Θα τα συνοψίσω μετά στο τέλος. Ο τρίτος παράγοντας που είπαμε είναι η αυξήνη. Η αυξήνη παράγεται στους ταχαίως αναπτυσσόμενους βλαστούς. Όσο μεγαλύτερη, υψηλότερη βλαστικότητα του, η ζωηρότητα του βλαστού, τόσο περισσότερη είναι η ποσότητα της αυξήνης. Η βλαστικότητα, η ζωηρότητα είναι αποτέλεσμα της αυξήνης. Άρα, όταν το ίδιο το φυτό έχει παράγει πολύ αυξήνη στο συγκεκριμένο βλαστό, όταν έρθει το βακτήριο του καρκίνου, θα βρει πολύ πρόσφορο έδαφος για να πολλαπλασιαστεί το ίδιο, γιατί αξιοποιεί τη δική του αυξήνη και την αυξήνη του δέντρου. Θέλουμε λοιπόν, για να καταπολεμήσουμε τον καρκίνο, να ρίξουμε τη ζωηρότητα του δέντρου και να αποφύγουμε πολύ ζωηρούς βλαστούς που παράγουν πολύ αυξήνη, άρα πρόσφορο έδαφος για τον καρκίνο της ελιάς. Πώς το κάνουμε αυτό? Καταρχήν κλαδεύουμε τα δέντρα με σκοπό να τα ισορροπήσουμε, όχι με σκοπό να αφαιρέσουμε τον καρκίνο της ελιάς. Πρώτα κλαδεύουμε για να ισορροπήσει το δέντρο, σαν πρώτο παράγοντα. Ο τρόπος αυτός γίνεται, όπως εξηγώ στο σεμινάριό μου, όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να το παρακολουθήσει, κρατάει 2 ώρες, επομένως δεν μπορεί να χωρέσει σε ένα βίντεο. Εκεί εξηγώ όλους τους παράγοντες που χρησιμοποιούμε για να ισορροπήσουμε ένα δέντρο. Ισορροπεί λοιπόν πρώτα το δέντρο και μετά κοιτάμε πόσο περισσότερες εστίες μόλυνσης θα αφαιρέσουμε, με σκοπό πάντοτε όμως να συντηρήσουμε την ισορροπία και να ρίξουμε τη ζωηρότητα του δέντρου. Θα σας δείξω λοιπόν το εξής παράδειγμα εδώ πέρα. Αυτά τα κλαδιά ήταν από αυτό εδώ το δέντρο. Βλέπετε λοιπόν ότι ψηλά, όσο πιο ζωηρή ήταν η βλαστή, τόσο περισσότερο ήταν η προσβολή. Εδώ. Εδώ. Που ήταν φλέμαργη ουσιαστικά. Άρα πάρα πολύ αυξήνει. Εδώ. Το οποίο τι σημαίνει, ότι η εστία μόλυνση, η πηγή μόλυνση ήταν ψηλά στο δέντρο. Πώς είπαμε ότι πολλαπλασιάζονται με την υγρασία, μετακινούνται εύκολα. Που σημαίνει ότι τα χαμηλότερα μέρη του δέντρου θα έπρεπε να έχουν περισσότερη προσβολή λογικά. Όπως βρέχει, το νερό παρασύρει τα βακτήρια, τα πηγαίνει κάτω. Παρά αυτά, όπως θα δείτε εδώ, αυτή εδώ η βλάστηση δεν είναι προσβεβλημένη ή είναι αραιά και πού. Δείξε λίγο εδώ, Μιχάλη. Πολύ μικρή η προσβολή, πολύ λίγα τα φυμάτια, το υπόλοιπο είναι υγιές. Γιατί συμβαίνει αυτό, γιατί μπαίνει ο παράγοντας αυξήνη. Εδώ η κυριαρχία είναι απλωμένη παντού, η αυξήνη είναι πάρα πολύ λίγη, άρα το βακτήριο δεν έχει πρόσφορο έδαφος να πολλαπλασιαστεί πολύ γρήγορα. Ενώ στους λέμαργους και στην κορυφή όπου υπάρχει πολύ αυξήνη, το βακτήριο πολλαπλασιάζεται πάρα πολύ γρήγορα. Θέλουμε λοιπόν εμείς τώρα να δημιουργήσουμε αυτή τη βλάστηση. Όχι πάρα πολύ πυκνή ώστε να μην περνάει αέρας, να μην περνάει φως. Αρκετά πυκνή για να προστατεύει από χαλάζι και παγετό. Και χαμηλής βλαστικότητας
για να μην έχουμε πολύ αυξήνει. Δεν στοχεύουμε να πάρουμε παραγωγή από αυτή τη διαδικασία. Από αυτή τη διαδικασία που στοχεύουμε να ρίξουμε τα επίπεδα, το ποσοστό καρκίνου σε όλο τον ελαιόνα πάρα πολύ χαμηλά. Ώστε όταν ξεκινήσουμε μετά να ισορροπούμε τα δέντρα και να τα διαμορφώνουμε σε παραγωγικό κλάδεμα πλέον, να τα διαμορφώνουμε ώστε να δίνουν παραγωγή, το βακτήριο να είναι ήδη πάρα πολύ χαμηλά. Αν δούμε στη διαδικασία αυτή ότι εμφανίζονται περισσότερα φυμάτια, τα οποία δεν μπορούμε να καταπολεμήσουμε με χαλκό, αραιώνουμε πάλι. Ξαναγυρνάμε ένα βήμα πίσω. Έλα μαζί μου. Εδώ λοιπόν ένα παράδειγμα για το πώς συμπεριφορέμαστε στο θέμα του καρκίνου. Είχα αυτό το κλαδί. Όπως αντιλαμβάνεστε, είχε πολύ καρκίνο. Τα κομμάτια είναι εδώ κάτω. Ήταν αυτά εδώ. Τα οποία παρεπιπτόντως, επί τη ευκαιρία να πω ότι αυτά εδώ είναι δευτερογενείς μολύνσεις, που σημαίνει εδώ υπάρχει πληγή. Μπήκε το βακτήριο. Ήταν τόσο μεγάλος ο πληθυσμός που άρχισε να κινείται εσωτερικά και να δημιουργεί φυμάτια εκ των έσω. Γιατί το κάνει αυτό? Γιατί υπάρχει πάρα πολύ αυξήνη και του επιτρέπει να πολλαπλασιάζεται και να κινείται πολύ γρήγορα. Δεν είναι η αυξήνη που το πολλαπλασιάζει, η αυξήνη του δίνει τη δυνατότητα να κινείται γρήγορα. Αφαίρεσα λοιπόν όλα τα κομμάτια που ήταν στην κορυφή και ενοχλούσανε, βλέπετε εδώ τις τομές, εδώ. Καθάρισα αυτό το κλαδί. Αυτό το χρειάζομαι καταρχήν διότι θέλω φιλική επιφάνεια να παράγει θρεπτικά συστατικά το δέντρο για τη δική του προστασία, για τη δική του ανοσία. Έχει δική του άμυνα το δέντρο. Και επιπλέον γιατί αυτό εδώ αραιώνει την κυριαρχία. Κρατάει κυριαρχία. Έναντι αυτινού εδώ. Το οποίο και αυτό κρατάει την κυριαρχία, αλλά είναι ευπαθές. Γιατί προέρχεται από λέμαργο. Άρα είχε πολύ αυξήνη. Στόχος μου είναι να αποκτήσω τέτοια βλάστηση εδώ και ακόμα χαμηλότερη ζωηρότητα, σαν αυτή δηλαδή, τα οποία τονίζω δεν θα είναι παραγωγικά, αλλά δεν είναι αυτό που μας ενδιαφέρει. Ο στόχος δεν είναι να παράξει, δεν είναι παραγωγικό κλάδεμα. Είναι θεραπευτικό κλάδεμα θα λέγαμε. Και παρότι έχω μια μεγάλη εστία μόλυνσης εδώ, δεν το αφαιρώ, γιατί αν αφαιρέσω από εδώ, αυτό εδώ θα έχει τεράστια ζωηρότητα, που σημαίνει ότι θα προσβληθεί πολύ εύκολα, θα πετάξει αντίστοιχα και από εδώ πολύ ζωηρούς βλαστούς, οι οποίοι θα επιμολυνθούν πολύ γρηγορότερα από άλλα μέρη του δέντρου ή και από το έδαφος, διότι έχει βακτήρια, είναι πλούσιο το έδαφος εδώ, γιατί είναι πολύ έντονη η προσβολή σε αυτόν τον ελαιόνα. Είναι πιο πιθανό να προσβληθούν επειδή είναι ευπαθείς παρά επειδή υπάρχει η εστία μόλυνσης. Με ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή να αυξήσω την άμυνα του δέντρου. Και θα προσπαθήσω με το χαλκό να ρίξω τον πληθυσμό των βακτηρίων. Όσο ανεβαίνει η άμυνα του δέντρου και πέφτει ο πληθυσμός των βακτηρίων, τόσο οι καινούργιοι βλαστοί που θα βγαίνουν δεν θα είναι προσβεβλημένοι. Όταν πλέον αρχίσει το δέντρο και καθαρίζει και ο ελαιόνας και καθαρίζει, θα αλλάξουμε το κλάδεμα σε παραγωγικό. Μιχάλη, κάτι που δεν είπα. Για σκέψου να πούμε στους φίλους του καναλιού. Γιατί είναι και πολλά αυτά που είπα. Ωραία. Αν σκεφτώ κάτι άλλο θα σας το πω στην πορεία. Πάμε τώρα να κλαδέψω ένα δέντρο, να δείτε πώς συμπεριφέρομαι. Θα έχω τον Μιχάλη να πηγαίνω έρχεται με την κάμερα για να κάνει zoom, να εστιάζει, να έρχεται κοντά και να φεύγει, προκειμένου να μπορείτε να καταλαβαίνετε τι κάνω.